Πρώτη καλησπέρα από τη Μαργεντίνα Γκότσι. Η Μαργεντίνα ήρθε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, από την Καλιφόρνια, για να μας πει για την εικονική πραγματικότητα. Τι είναι, τι εφαρμογές έχει στη ζωή μας και πώς οι εφαρμογές αυτές μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας. Η Μαργεντίνα εξειδικεύεται στο κομμάτι που αφορά στη συμπονετική τεχνολογία, όπως λέγεται, που στόχο έχει να βοηθήσει ασθενείς με πόνο, σωματικό ή ψυχικό, να βελτιώσουν τη ζωή τους. Μαργεντίνα, εσύ στην Κρήτη είχες έρθει το 99 πρώτη φορά. Όχι. Έρχομαι πολλά χρόνια. Γιατί σε αρέσει το πώς. Ναι, το αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη. Θέλω να σου πω ότι έχουμε ξεκινήσει τώρα τη συνάντηση. Α, πολύ ωραία. Ναι, οπότε... Ξέρεις. Όχι όλα τα μυστικά. Όχι, τα προηγούμενα δεν τα πω για το φαράγγι. Από την Κρήτη και κάτω θα το πάρουμε το θέμα. Ωραία. Και τα άφερε η ζωή και βρίσκεις πάντα φορμές και είσαι εδώ. Ναι. Είναι ωραίο αυτό, το επιδιώκεις προφανώς. Πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ έτσι, η ενέργεια του τόπου. Ναι. Εμένα η καταγωγή μου είναι από τη Μεσσηνία. Θυμίζει κάποια πράγματα πολύ. Αλλά έχει έτσι μια ελευθερία εδώ πέρα ο κόσμος και κάτι άλλο, το οποίο εμείς δεν το έχουμε, έχουμε άλλα πράγματα. Και μ' αρέσει, με γοητεύει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, εσύ είσαι και ένας πολίτης του κόσμου, θα έλεγα. Ναι. Τώρα, ας πούμε, αυτή την περίοδο η βάση σου είναι στις ΗΠΑ. Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το επιδιώκεις αυτό, το θα πάω εκεί που με πάει η επιστήμη μου ή εκεί που με πάει η καρδιά μου. Και τα δύο. Γιατί είναι και σε άλλα σημεία του πλανήτη αυτά. Ναι. Κοιτάξτε, όταν έφυγα το 95, 17 χρονών κορίτσι, ναι. Είχα ερωτευτεί την εικονική πραγματικότητα, μου είχε κάτσει στο κεφάλι, λέω αυτό θέλω να κάνω. Εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Σαν επιστημονικό πεδίο. Ναι, ναι. Παρόλο που ήμουν εικαστικός, αλλά υπήρχε ένα εργαστήριο, το οποίο είχε και καλλιτέχνες και επιστήμονες που δουλεύανε όλοι μαζί και δουλεύανε την εικονική πραγματικότητα και έτσι πολύ εντυπωσιακό. Και είναι πίσω κάποια χρόνια, όχι πολλά. Είναι αρκετά χρόνια πίσω, ήταν στη γέννησή του όλο αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό γεννήθηκε περίπου το 1993, κάπου εκεί. Εγώ το διάβασα σε ένα περιοδικό. Και ξέρεις, τα παιδιά είναι, όταν τους κολλάει κάτι, δεν ξεκολλάει με τίποτα. Και έφυγα. Ο πατέρας μου είχε φύγει το 93, είχε πάει στο Σικάγο. Mm-hmm. Και κατά σύμπτωση ήταν εκεί αυτό το εργαστήριο. Εγώ θα πήγαινε όπου και να ήταν. Δηλαδή, μου λέγανε στην Ουγκάντα. Ναι. Τα μάζευα και θα έφευγα. Και πήγα εκεί πέρα και κάθισα 8 χρόνια στο Σικάγο. Και ήταν ωραίες εμπειρίες, πάρα πολύ. Δηλαδή, για μια φοιτήτρια το Σικάγο είναι πολύ ενδείκνητη. Ωραία εμπειρία. Ναι, και έχει και πολλούς Έλληνες. Το κομμάτι αυτό που ήθελες εσύ να πάρεις σαν γνώση, το πήρες μέσα το από εκεί. Πάρα πολύ. Είχαμε ένα υπέροχο ερευνητικό εργαστήριο με 30 άτομα, πολύ ξεχωριστούς υπέροχους ανθρώπους, δηλαδή φιλίες ζωής κάναμε εκεί πέρα. Και μετά έφυγα και πήγα στην Καλιφόρνια. Μαργεντίνα, αυτό που είχες στο μυαλό σου στα 17 για την εικονική πραγματικότητα, τώρα, σήμερα, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, έρευνας, μελέτης, διαβάσματος, όλο αυτό που έχει μεσολαβήσει, είναι... Τι έχεις καταλάβει τελικά ότι μπορεί να μας προσφέρει, τι καλό μπορεί να μας κάνει. Αυτό που θα πω για την εικονική πραγματικότητα, το οποίο δεν έχει αλλάξει για μένα από την πρώτη φορά που τη δοκίμασα, είναι ότι η εικονική πραγματικότητα είναι ένα μεταφυσικό μέσο. Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν είναι. Είναι μεν τεχνολογία, αλλά σου παρέχει κάτι, επειδή σε βάζει μέσα με όλες σου τις αισθήσεις, γιατί λειτουργεί μέσω αεροπειρατείας ουσιαστικά, έτσι, σε βάζει μέσα, σου παίρνει την ισορροπία, σου παίρνει το πεδίο της όρασης, έχεις και τον ήχο και όλα αυτά, και είσαι αλλού. Οπότε λειτουργεί η έννοια της εμβήθησης και της παρουσίας, μπορείς να είσαι όπου θέλεις. Οπότε για έναν εικαστικό αυτό είναι υπέροχο, μπορείς να τον στείλεις τον άλλον, όπου θέλεις. Και απελευθερωτικό. Πάρα πολύ. Και για τον ο άλλος μιλάει τώρα, όχι ο εικαστικός. Ναι. Παρά το ότι, όπως το περιγράφεις, δεν είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ότι ουσιαστικά σου κλέβει κομμάτια από τις αισθήσεις σου και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Το κάνει με τη συγκατάθεσή σου. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Θεωρητικά το κάνει με τη συγκατάθεσή σου. Και πραγματικά κάνει, σου προσφέρει αυτό που σαν να θέλαμε να το ζήσουμε όλοι αυτό. Ναι.
Και νομίζω ότι βγαίνοντας από την εικονική πραγματικότητα, έχεις και καλύτερη έτσι, επαφή με τις αισθήσεις σου πάλι. Δηλαδή πρέπει να βγεις για να ξαναμπείς. Ναι. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν το εκτιμούσα, γιατί εμείς μεγαλώνουμε από παιδιά έτσι, ενήλικες. Οι αισθήσεις μας διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία, μάλλον από τότε που είμαστε στην κλαία της μαμάς μας, ναι. Διαμορφώνονται οι αισθήσεις. Και δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι για το πώς γίνεται όλη αυτή η σύνδεση. Οπότε όταν αρχίσεις και τραβάς πράγματα, τα βγάζεις, τα αφαιρείς, συνειδητοποιείς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα είχες ως δεδομένα, κάπως έτσι. Και στην εικονική πραγματικότητα, όταν αρχίζεις να σχεδιάζεις, δεν έχεις τίποτα, έτσι, σαν ένα μαύρο κουτί, δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να σκεφτείς, να βάλεις πάτωμα, θα βάλεις ορίζοντα, θα είμαστε κάπου ρεαλιστικά, θα είμαστε κάπου εντελώς φανταστικά. Δηλαδή, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Είσαι και σαν μικρός θεός. Νιώθεις. Δεν θα το έλεγα, δεν έχω τέτοιες τάσεις. Νομίζω κάποιοι το βλέπουν έτσι. Εγώ θέλω να σχεδιάσω κάτι το οποίο να αισθανθώ άνετα εκεί μέσα. Ναι, δηλαδή, γιατί εγώ ήδη γιατί είμαι εσωστρεφής. Και οπότε να μπεις στην εικονική πραγματικότητα για μένα ξέρεις, είναι ένα ασφαλές πεδίο. Θέλω να σχεδιάσω κάτι το οποίο με κάνει να αισθάνομαι ευχάριστα. Και θέλω και αυτό να το προσφέρω σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, θέλω να του επιβάλλω κάτι το οποίο θα είναι βάρβαρο για τις αισθήσεις. Mm-hmm. Οπότε, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Όλο αυτό που συζητάμε, από τη μία μπορείς να πεις ωραία, μπορεί να έχει ψυχαγωγική λειτουργία. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, δεν έχει μόνο ψυχαγωγική. Δηλαδή, εφαρμογές που έχει η εικονική πραγματικότητα σε χιλιάδες πεδία ναι. της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας είναι πάρα πολλές. Ναι. Και εσύ δουλεύεις πάνω και σε αυτές τις άλλες εφαρμογές που σχετίζονται πολύ με το κομμάτι της υγείας. Ναι. Και σε βλέπω. Μου έχεις που έχουμε συζητήσει, εστιάζει πολύ στο κομμάτι του πόνου. Ναι. Και πόσο πόνος μπορεί να απαλληφθεί. Και ο ψυχολογικός και ο σωματικός. Γιατί πόνος είναι όλο το φαινόμενο, ναι. δεν το ξεχωρίζουμε. Ναι. Ναι. Μας καθορίζει. Μας καθορίζει σίγουρα. Αν δεν το δουλέψουμε, θα μας πάρει πολύ από κάτω αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι που όταν γίνεται χρόνιο το φαινόμενο του πόνου, μας αλλάζει την ψυχολογία, την προσωπικότητα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε με τους άλλους. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Δηλαδή, γίνεται ένα κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο παίρνει πιο πολύ χώρο από ό,τι θα έπρεπε να παίρνει. Και νομίζω ότι η εικονική πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και υπάρχουν πολλές μελέτες, δηλαδή τα τελευταία 20, 25, 30 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για την βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε από την εικονική πραγματικότητα σε ψυχολογικά προβλήματα, σε σωματικά προβλήματα, ακόμα και στην κοινωτική αποκατάσταση. Λίγο πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, αλλά με ναι. απλό τρόπο, όπως μπορώ να το καταλάβω εγώ που δεν είμαι επιστήμονας. Ναι. Αν εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα πολύ σοβαρό χρόνιο νόσημα και αυτό μου επιφέρει πολύ μεγάλο σωματικό πόνο και όλο αυτό φυσικά έχει μπει και στην ψυχολογία μου και με έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και το κουβαλάω όλο αυτό. Πρακτικά πώς θα μου βοηθήσει, θα κάνει κάτι στον εγκέφαλό μου, θα μου μειώσει τον πόνο. Τι θα μου κάνει. Κοίτα, για αρχή, όταν υπάρχει ένταση στον πόνο, μπορεί να λειτουργήσει για να σου αποσπάσει την προσοχή. Ναι. Δηλαδή, βραχυπρόθεσμα, πες ότι πρέπει να πας στο νοσοκομείο για να κάνεις κάποια μικροεπέμβαση, ναι. να σου πάρουν αίμα, ειδικά για τα παιδάκια τα οποία υποφέρουν πολύ όταν ναι. πας να τα τρυπήσεις. Εκεί έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά για την απόσπαση της προσοχής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί εντάξει, σου αποσπώ την προσοχή γιατί σε βάζω κάπου αλλού, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι κάτι το οποίο εσύ το βλέπεις ως δυσάρεστο και το έχεις βάλει την ταμπελίτσα ότι είναι δυσάρεστο ναι. και φοβάσαι ακόμα και πριν αρχίσει, μπορεί να μην είναι τίποτα. Έλα, μιλάς για τη ζωή μας τώρα. Ναι, ακριβώς. Όταν το συνδέσεις με κάτι ευχάριστο, δηλαδή βάλεις το παιδάκι, τον ενήλικα, γιατί όλοι παιδάκια είμαστε όταν φοβόμαστε. Στον πόνο, έτσι, ειδικά, και στο όλοι φόβο, φοβόμαστε. Του δημιουργείς μία ευχάριστη μνήμη. Οπότε την επόμενη φορά μπορεί και να μην το χρειαστεί, έτσι, mm-hmm. γιατί θα το έχει συνδέσει με κάτι ευχάριστο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στο χρόνιο πόνο, αυτό το οποίο γίνεται τώρα και έχει δοκιμαστεί, είναι
να σχεδιάσουμε προγράμματα τα οποία σου μαθαίνουν να διαχειριστείς τον πόνο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, λίγο διαλογισμό, λίγο ψυχολογία, λίγο, να μπορείς να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση, να την δεις ως κάτι το οποίο είναι μέρος της κανονικότητας, πραγματικότητας και δεν είναι εχθρός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποια προβλήματα υγείας δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τον πόνο, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις και μόνο με τα φάρμακα. Ναι. Οπότε τα φάρμακα καλά είναι όταν ξεπερνάμε κάποιο σημείο και μετά, αλλά για κάποιο ενδιάμεσο και ήπιο κομμάτι είναι καλύτερα να μάθουμε να το χειριστούμε κάπως αλλιώς, γιατί έχουμε αρκετή δύναμη. Αλλά χρειαζόμαστε μια εξωτερική βοήθεια και αυτό μπορεί να μας προσφέρει η εικονική πραγματικότητα. Που θα μπορούσε αντί της εικονικής πραγματικότητας να είναι μια μεγάλη ομάδα ειδικών. Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω. Που δεν έχει ο κόσμος αυτή την πρόσβαση, έτσι. Δηλαδή είναι λούσο αυτό, το οποίο δεν το έχουμε. Πολύ τέλεια. Ειδικά στον τομέα της υγείας. Χρόνο, ακριβώς. Ακόμα και αυτό, ή την εξειδίκευση. Να φύγεις από το σπίτι σου τώρα, ο άνθρωπος που υποφέρει και έχει ήδη μια έκπτωση, έτσι, του λες, okay, πήγαινε, πάρε το λεωφορείο ή να οδηγήσεις που πονάς και δεν μπορείς και πήγαινε στον ψυχολόγο, στο ιατρείο. Είναι δύσκολο. Ζητάς να κάνεις αντίστοιχα. Άλμα. Ναι, είναι και το κόστος, σίγουρα. Και αυτά όλα που ετοιμάζετε εσείς, οι φοβεροί επιστήμονες, που ακόμα δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς το κάνετε, αλλά γι' αυτό είσαστε εσείς. Δεν χρειάζεται να το καταλάβω εγώ. Εγώ θα έρθω να ωφεληθώ από όλη αυτή τη δουλειά που θα γίνει. Είναι κάτι που είναι ή θα είναι προσβάσιμο, είναι ήδη προσβάσιμο στον κόσμο, τον απλό. Ή θα είναι στο μέλλον περισσότερο. Θα είναι στο μέλλον. Στην Αμερική υπάρχει μια εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι, η οποία έχει αρκετή διείσδυση στον τομέα της υγείας και δοκιμάζει αυτή την τεχνολογία σε πάρα πολλά νοσοκομεία, σε διάφορους χώρους. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και ανταγωνισμός για να υπάρξει και καλύτερο περιεχόμενο. Σωστά, όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Είναι σίγουρα στην αρχή. Και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει, γιατί την έχουμε τεχνολογία και είναι και αρκετά προσιτή. Ο εξοπλισμός δεν είναι πάρα πολύ ακριβώς πια. Όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια ήταν πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα. Τώρα δεν είναι τόσο ακριβά. Απλώς τώρα τρέχουμε να σχεδιάσουμε το περιεχόμενο, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολύ περιεχόμενο. Και εμείς τρέχουμε. Αυτά που έχουν σχέση με τη διαχείριση του πόνου είναι πιο προσιτά, οπότε είναι πιο εύκολο να γίνουν από εταιρείες. Ναι. Ενώ τα πιο πειραματικά πράγματα τα κάνουμε στο εργαστήριο, στο πανεπιστήμιο. Γιατί εκεί είναι πολύ πιο καινούρια παιδεία τα οποία λειτουργούν. Οπότε όλα αυτά τώρα που συζητήσαμε είναι η απάντηση στην ερώτηση τι είναι η συμπονητική τεχνολογία. Ναι. Κάπως έτσι. Συμπονητική τεχνολογία σημαίνει ότι έχουμε μία νοοτροπία σχεδιασμού που σεβόμαστε τις ανάγκες του άλλου, προσπαθούμε να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται ο άλλος και δεν σχεδιάζουμε κάτι απλώς για να το σχεδιάσουμε. Σχεδιάζουμε γιατί έχουμε έτσι ενσυναίσθηση και προσπαθούμε να μην μείνουμε εκεί, δηλαδή απλώς υποφέρω μαζί σου ή καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι. Το πάω ένα βήμα πιο πέρα, να σχεδιάσω κάτι το οποίο κάνει μια παρέμβαση, έτσι. Αυτά είναι παρεμβατικά προγράμματα. Αυτό το οποίο σχεδιάζεται, η εικονική πραγματικότητα τέλος πάντων, έχει τη δυνατότητα να με βοηθήσει εμένα να καταλάβω στην ουσία ο πόνος μου από πού προέρχεται και δεν αναφέρομαι στο διάστραμα που μπορεί να έπαθα ή στο χτύπημα στην πλάτη ή στο σπόνδυλο. Μπορεί εγώ να έχω σωματοποιήσει ένα πολύ βαρύ ψυχικό πόνο. Θα μπορέσει να με καθοδηγήσει να φτάσω εκεί? Θα μπορούσε. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να σε καθοδηγήσει που θα είναι μέσα στην εικονική πραγματικότητα ή το περιβάλλον μπορεί να σου μιλάει, μπορεί να σου καθοδηγεί ένα πρόγραμμα διαλογισμού, ας πούμε, να σου καθοδηγεί τις αισθήσεις και την αισθήση της προσοχής σε διάφορα κομμάτια του σώματός σου. Επειδή είσαι σε μία απομόνωση και έχεις έτσι μία εγρήγορση των αισθήσεων σε εκείνη τη στιγμή, οπότε όπως σε έχει πιάσει, μπορεί να σου πει, okay, σκέψου το γονατό σου, το γοφό σου, το νόμο σου, δηλαδή, και να σε καθοδηγήσει και εικαστικά και με τον ήχο, όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Ακριβώς, για να το δεις λίγο πιο απομονωμένα, γιατί όταν είμαστε έτσι στο φυσικό μας περιβάλλον, η προσοχή μας είναι παντού, σκεφτόμαστε την καθημερινότητά μας, έχουμε όλα μας τα άγχη και αυτό ξαφνικά σε σταματάει.
Δηλαδή σου λέω και εδώ είμαστε. Ξέρεις, γιατί ίσως σημαίνει, γιατί δεν είμαστε, αυτό δεν είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διάσπαση και αυτή η ανησυχία και δεν μπορούμε να εστιάσουμε στο μέσα μας. Ναι. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο το χτίσαμε εμείς και του βάλαμε πολλά πράγματα που είναι ξένα σε εμάς. Θα μπορούσε αντίστοιχα. Τώρα μου περιγράφεις τις ιδανικές συνθήκες που θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό το απομονώνομαι, βγάζω τα περιτά ερεθίσματα και μένω με τον εαυτό μου για να δουλέψω λίγο με μένα, να δω τι μου συμβαίνει. Ναι. Αυτό έρχεται να μιμηθεί το κανονικό μας φυσικό περιβάλλον, τις κανονικές ιδανικές συνθήκες που θα μπορούσε να ζει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στο ιδανικό. Είναι η εικονική πραγματικότητα μπορεί να παρέχει αυτό που λέμε, το περιγράφουμε ως υπερβατική παρουσία. Δηλαδή, σε βάζει σε ένα... τι να σου πω τώρα... Πες το μου επιστημονικά. Για να το καταλάβω, το κατάλαβα. Δηλαδή, λοιπόν, εμείς εδώ τώρα που καθόμαστε, ναι, έτσι, είσαι παρούσα. Έτσι, έχεις μια πλήρη παρουσία. Με κοιτάζεις, σε κοιτάζω, σκέφτεσαι και λίγο μπροστά γιατί σχεδιάζεις, θα με ρωτήσεις, προσπαθείς να μην σκέφτεσαι άλλα πράγματα, να είσαι μαζί μου. Έτσι, αυτό, έχεις μια πλήρη παρουσία. Στην εικονική πραγματικότητα είσαι ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή γίνεσαι ένα με τη τεχνολογία, το περιεχόμενο και τον άλλον, αν είναι, ας πούμε, η εικονική πραγματικότητα η οποία περιέχει και άλλους ανθρώπους μέσα, δηλαδή είναι κοινωνικοποιημένη. Οπότε, όταν είσαι ένα βήμα πιο πάνω, νομίζω ότι μπορείς να ενσωματώσεις κάποια πράγματα πολύ σε άλλο σημείο. Δηλαδή, εκεί είναι το μεταφυσικό κομμάτι. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Θέλω να το ζήσω αυτό το πράγμα που μου περιγράφεις. Είναι δύσκολο να το καταλάβω. Να έχω την εμπειρία. Ναι, γιατί είσαι αλλού. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι μπορείς να είσαι και αλλού. Οπότε, όταν θα βγεις και είμαστε τώρα εμείς εδώ πέρα, εγώ μπορώ να αναπολύσω το αλλού. Στο να οποίο το τολμήσω βρισκόμουν και στην πραγματικότητά μου. Ακριβώς. Άρα κάνεις ένα expand των δυνατοτήτων, ναι, σου και αφήνεσαι πιο εύκολα εκεί στο να δοκιμάσεις πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή σου ανοίγει τα όρια. Και εσύ πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τα όρια. Κάποτε πρέπει να τα έχεις εδώ, κάποτε πρέπει να τα έχεις εκεί. Θα κάνω τώρα και την ερώτηση που θα κάνει η μάνα μου. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι δυνατόν να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου σε κάτι το οποίο είναι φανταστικό και αν σου αρκεί το να ζεις μέσα στην εικονική πραγματικότητα και να δοκιμάζεις ό,τι θέλεις για σένα εκεί, αλλά στο έξω αποστασιοποιηθείς από τα πάντα, αυτό πώς το βάζουμε το φρένο. Καταπληκτική ερώτηση. Της μαμάς μου. Ναι, ναι, όχι, είναι μια ερώτηση που την αντιμετωπίζω πολύ είναι συχνά. Το ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι, όμως, η φαντασία είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε ως άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε εξελιχθεί λόγω της φαντασίας μας. Ναι. Αλλά η φαντασία είναι κάτι που να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Μεγαλώνουμε και ξεχνάμε τη φαντασία. Και αυτό το πράγμα μας παγιδεύει, γιατί τη χρειαζόμαστε, τη φαντασία. Δηλαδή, όταν μεγαλώνουμε, σημαίνει ότι απλώς μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τη φαντασία μας και να τη χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε να τη χρησιμοποιούμε, να μας χρησιμοποιεί εκείνη. Ναι. Αυτό είναι το ότι μεγαλώνουμε. Δεν ζούμε, ας πούμε, με τα στρουμφάκια μέχρι τα 50. Ελπίζουμε, έτσι. Όμως, είναι κάτι που πρέπει να το, όταν το θέλουμε, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας, να είναι εδώ, στο τσεπάκι. Mm. Άρα, όταν ζεις μέσα στην εικονική πραγματικότητα, μέσα έξω, μέσα έξω, μέσα έξω, νομίζω ότι αυτό που μαθαίνεις είναι πώς μπορείς να χρησιμοποιείς τη φαντασία σου όταν τη χρειάζεσαι. Δηλαδή, αν εγώ είμαι εδώ τώρα και θέλω να βγω, πνευματικά μπορώ και να επιστρέψω. Δεν είναι ότι θα φύγω και θα ξαναγυρίσω, γιατί αυτό είναι πρόβλημα, είναι παθολογία. Σωστά, ας πούμε, θα το λέει η μαμά σου. Όμως, πρέπει μερικές φορές να ξέρουμε να βγαίνουμε και να επιστρέφουμε. Μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Είναι έτσι, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτή η ελαστικότητα είναι υγεία. Δεν μπορεί να είμαστε ούτε αλλού, ούτε μόνο εδώ. Είναι βασική προϋπόθεση. Στην κανονική ζωή, συνήθως είμαστε αλλού. Σε πολύ διαστρεβλωμένες καταστάσεις, ναι, επιλέγουμε να είμαστε αλλού. Φαντασιωνόμαστε και κάνουμε σενάρια ή επιλέγουμε να ζούμε μια πραγματικότητα μέσα στο κεφάλι μας που μας πάει καθόλου μπροστά. Έχει όλες τις νευρώσεις μας μέσα, όλες τις δυσκολίες, ναι, μας, όλο. Δηλαδή το κρατάμε το κομμάτι της φαντασίας, αλλά όχι με ένα ευεργετικό για μας τρόπο. Ακριβώς. Μάλλον μας αναστέλει την εξέλιξή μας σαν άνθρωποι.
Εσένα το ιδανικό μέρος να βρίσκεσαι και να ζεις ποιο είναι? Παντού. Στον πραγματικό κόσμο. Θέλω να βρίσκομαι παντού. Εννοείς απόψη διαμονής, ψυχολογικά, πνευματικά. Λοιπόν, αν σου έλεγα τώρα, Μαργεντίνα, σχεδίασα ένα πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας που θα έχει τις ιδανικές συνθήκες για σένα. Ιδανικές από άποψη συνθήκες. Περιβάλλοντος, συναισθήματος, ναι, ναι, ναι. Θέσης, τάσης, σώματος. Γενικά τα προγράμματα τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ στην εικονική πραγματικότητα ήταν αυτά τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το ρεαλισμό. Δηλαδή ήταν κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό, πολλές φορές βασισμένα σε αλγόριθμους της φυσικής, μαθηματικών, άλλα πράγματα τα οποία ήταν στο διάστημα, δηλαδή ήσουν κάπου αλλού που δεν θα μπορούσες να είσαι. Δηλαδή, ναι. Αστροναύτης δεν πρόκειται να γίνω, οπότε ναι. Δεν θα μπορούσα να ζήσω αυτό το πράγμα το οποίο έζησα εκεί πέρα. Και κάποια έτσι ταξιδιωτικά πράγματα, δηλαδή σε μέρη που δεν θα μπορέσω να πάω, αν και μου αρέσει το ταξίδι. Έχεις τάση φυγής, το ξέρεις, θα επιβεβαιώσω. Και επιστροφής. Και επιστροφής. Ναι, και επιστροφής. Ωραία. Να ξαναεπιστρέψεις λοιπόν. Και την επόμενη φορά. Καλά, τώρα θα είσαι για αρκετό διάστημα εδώ στην Κρήτη, γιατί ετοιμάζεται και το θερινό σχολείο. Ακριβώς. Εδώ στο Πανεπιστήμιο. Για να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς συζητάμε. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε με να κάνω μια δοκιμή. Μπορώ. Ναι, ναι, με. Να συμμετέχω σε πείραμα. Θέλω να σου πω όμως που θα με στείλεις. Οκ. Να μου πεις από την αρχή. Μη σε στείλουμε αλλού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για βόλτα. Ναι, θα σας πάω με τη βοήθεια της εικόνας, για λίγο θα κάνουμε μια πολύ πρωτόγονη εικονική πραγματικότητα μπροστά στην οθόνη σας. Μια πολύ ωραία εκδρομή. Θα πάμε στο Ρέθινο και στο Φαράγγι των Μήλων. Σημειώστε για την επόμενη εκδρομή σας.